Καλώς ήρθατε στις 50 αποχρώσεις του κόκκινου, The Trackers, σε άλλο ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Κόκκινο αυτοκίνητο από την αρχή της σεζόν. Yeah. Look, back and I'm better than ever. Wow. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Yeah. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They ain't not tired of me never. Yeah. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Γρηγόρη. Πώς είπαμε, επιβίτορ. Επιβίτορ στο προκλάμα, ξέρουν τα παιδιά όλοι. Επιβίτορ, γιατί μου είπε ότι δεν με ξέρουν Γρηγόρη. Να το πούμε το πρώτο. Επιβίτορα σε κλείσιμο μάτι, σαν το κουζινό. Έτσι, ναι. Επιβίτορας. Με ένα τρομερό πελό PC insignia. Γιατί τα έχουμε συνηθίσει, εμείς τα insignia δεν τα έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Είπαμε 3,25 άλογα, τετρακίνηση, 2,8 V6. Ακριβώς. Δεν το έχω ακούσει, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το μοντέλο εδώ πέρα να κυκλοφορεί, αλήθεια είναι. Και εσωτερικά πολύ σπορ, βλέπω τα ρεκάρο, τα καθίσματά του, θα έχει, βλέπω λίγο κάτι σαν κάρμπον. Είναι πολύ ενδιαφέρον και μέσα. Είναι ένα γρήγορο, ας πούμε, οικογενειακό, με χώρους για 4 ενήλικες, θα έλεγα άνετα. Καλά και τις ματάρες, ε. Λοιπόν. Εγώ είμαι ένα 83 και είσαι άνετος νομίζω. Είμαι άνετος, τα πίσω καθίσματα είναι steel bucket και αυτά, σε αγκαλιάζουν ρε παιδί, μου μπαίνεις μέσα. Το κεφάλι μου ίσα ίσα το μαλλί μου όσο μου είχε απομείνει ακουμπάει πάνω, γι' αυτό εσείς είστε τυχεροί γιατί δεν βρίσκει το μαλλί σας, καταλάβατε. Βλέπεις από πίσω τα καθίσματα και λες είναι αγωνιάρικο αυτό. Φίλε, εγώ αυτό είδα, μόλις άκουσα την πόρτα λέω του Γρηγόρη, ρε Κάρο, τα έχει μέσα αυτό μόνο του ρε φίλε, είναι μαμά και με λέει δεν έχω αλλάξει λέει τίποτα. Φανταστικό καθίσμα. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστικό. Ναι, μεν γρήγορο, αλλά... Θες εδώ. Αν σηκώσει λέει και αυτό, χωρίς τη ρεζέρβα, δες εδώ τι γίνεται. Πάρα πολύ. Άμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο το είδα, σε είδα να περνάσεις από μπροστά μου με πάντες. Περίπου πάντες, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Πες τώρα χαλαρά. Σε είδα να περνάς, να φορτώνεις ρε παιδί μου και λέω πω τι είναι αυτό. Και πάω μετά στο Space Car Audio και το βλέπω μέσα. Φιλαράκι μας. Οκ. Τι έκανες εκεί, καταρχάς. Στο Γιάννη, φιλαράκι ο Γιάννης από παλιά, από το Opel Club και αυτό μέρος όταν είχε τα οπελάκια του, που έχει μένει ακόμα οκ. Περάσαμε ένα, θεωρώ, από τα καλύτερα συστήματα συναγερμού. Συναγερμού. Γιάννης είναι κορυφής αυτά. Απροβλημάτιστα και τα λοιπά. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Τέλεια. Πουλιά, όλα καλά. Λοιπόν, αφού τώρα γιατί, θέλω να μου δώσεις πάσα γιατί μια νέα συνεργασία ξεκινάει. Space Car Audio είναι το φυσικό κατάστημα 7ης μεναρχίας 144, το οποίο όσοι είστε από εδώ τριγύρω, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη και τα λοιπά και έχετε προμηθευτεί κάποια πράγματα, ειδικά από το all4car.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να πάτε εκεί να τοποθετήσετε. Έτσι. Έτσι. Είναι γνώστης, όσοι είναι εκεί μέσα είναι γνώστες και μπορείς να πάρεις ό,τι παίρνεις από το site, να πας εκεί στο Γιάννη απευθείας, να τοποθετήσεις και να ξέρεις ότι αυτό που θα αγοράσεις θα είναι full. Ευχαριστούμε πάρα πολύ All4Car και Space Car Audio για τη συνεργασία μας και συνεχίζουμε. Θέλω πολύ να το οδηγήσω. Και εγώ θέλω πολύ να το ακούσω. Πες εδώ τώρα να δούμε λίγο την τρακίνηση, να δούμε λίγο τι κάνει. Είπαμε είναι αυτόματο εξατάχυτο. Αυτόματο εξατάχυτο και χειροκίνητο με αυτιά φυσικά, εντάξει, κλασικά. Θα το πλακώσω λίγο. Πέρα λίγο που βλέπω μια ευθεία. Τι ωραίο ήχο που κάνει. Ο ήχος είναι ήχος, δεν θέλω να πάω σιγά. Αυτό που ακούσαμε τώρα και είδαμε σχετικά είναι το normal του, αλλά εδώ πέρα πάνω έχουμε την
Ο PC τη ρύθμιση. Α, το οποίο τι κάνει? Αλλάζει τη χαρτογράφηση του κινητήρα, γίνεται γενικά πιο σκληρό, τε βάζει ταχύτητες πιο έντονα, κάνει ανεβάζει, κρατάει πιο πάνω. Γίνεται λίγο πιο aggressive, ας πούμε, πιο επιθετικό, ανεβάζει και πίεση. Πολύ και πιο γρήγορα, ναι. Δεν ξέρω πιέσμα που δουλεύει. Okay. Είναι μανίσιο εντελώς. Μανίσιο ακριβώς, θα μπορείτε να τα βρείτε που λέω okay. Λόγος. Για πάτα λίγο το κουμπάκι του μαγικό λίγο να το δω, θέλω λίγο έτσι να αυτό δω. Αλλάζει, βλέπεις κατευθείαν. Α, έκανε downshift κατευθείαν. Ο θόρυβος γίνεται λίγο, ξέρω εγώ, πιο. Δεν έχει κλαπ, δεν έχει κλαπέ και τέτοια μέσα. Όχι, όχι. Είναι μανίσιος. Okay. Και στο πλάκωμά του είναι πιο γρήγορη η απόκρισή του, να πω. Δηλαδή, του νιώθεις ότι φορτώνει πιο άγρια, να πω. Πολύ ενδιαφέρον. Κάνει δουλειά, δηλαδή. Δηλαδή, το αμάξιο μεταμορφώνει ένα πράγμα, θα έλεγα. Το κάνει σπορ μετά. Ναι, ακόμη περισσότερο δηλαδή. Τώρα εμείς οι οικογενειάρχες δεν το χρησιμοποιώ και πολύ, να πω την αλήθεια. Μόνο άμα είμαστε πουθενά έξω και έχουμε καμιά προστριβή τίποτα εκεί πέρα με κανέναν άλλο. Καμιά μαγεία. Και το παιδικό κουμπάκι λαβού. Και νομίζω και στο φρένο σου κάνει πιο γρήγορα downshift. Με το πατήσει λίγο ελαφρύ φρένο, κατευθείαν πάπου σου κατεβάζει δύο ταχύτητες. Βάζει και πιο γρήγορα, ναι. Και στο ανέβα και στο κατέβα, ότι οι αποκρίσεις είναι πολύ πιο γρήγορες. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω μπει σε κάτι παρόμοιο από ότι μοιάζει με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν το έχω δει. Πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Ίσως για την ελληνική αγορά είναι λίγο ακριβό να πω. Α, πες μου λίγο κοστολόγια πόσο βγαίνει. Βασικά, τι μοντέλο είπαμε είναι αυτό? Αυτό είναι μοντέλο έκτου του 2016. Εγώ το πήρα περίπου με 85.000 χιλιόμετρα. Τώρα είμαστε σε 112. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστημένος είμαι για τη χρήση που το θέλω. Είναι όλα καλά. Εντάξει. Δεν έχω παράπονα. Αν επιτρέπετε, πόσο κοστολογείται ένα τέτοιο αυτοκίνητο τώρα? Όταν το πήρα, εγώ θα σου πω πριν 3 χρόνια περίπου. Γιατί τώρα, όσο να είναι λίγο οι τιμές πάνω κάτω, έχουν αλλάξει. Αν και στη Γερμανία γενικά οι τιμές, να πω, κρατιούνται ψηλά σχετικά. Αυτό είχε τιμή μετρητής 21 χιλιάρικα. Η τιμή του μετρητής. Τώρα με αυτά που κάναμε, εντάξει, θα μας βγει λίγο παραπάνω, αλλά δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα, να πω. Μελλοντικά σχέδια μέσα έξω, θα πειράξει κάτι ή το αφήνει όπως είναι? Και ότι, μου είπες ότι οι αλλαγές πήρες είναι από τον προηγούμενο, έτσι και η Ζάντα. Εσύ απλά έβαψες τη Ζάντα. Έχω 3 τετράδες Ζάντες, μία χειμερινή και 2 καλοκαιρινές. Βίτσιο είναι οι Ζάντες στα λάστιχα, να αλλάζουμε, να κάνουμε η ομορφιά δηλαδή από εδώ, από εκεί, οκ. Okay. Δεν έχω σκοπό να πω κάτι αμάν φοβερό και τρομερό να πειράξω να κάνω κάτι. Το μόνο το σαλόνι ίσως, τα καθίσματα σου άρεσαν σε εμένα, αλλά αν βρω καμιά καλή προσφορά. Το σαλόνι που έχω στο μυαλό μου θα πάρω εκείνο. Εντάξει, σε αγκαλιάζει, σου δίνει τη σπορ αίσθηση, αλλά νομίζω και ταξίδι δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλάζουμε θέση, θέλω πολύ να το δω λίγο πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο. Όπου βρεις χώρο, σταμάτα να το πάρω. Εδώ είμαστε, βάζουμε ζωνούλα. Α, τι ωραία θέση οδηγείς, κάτσε λίγο να τη φτιάξω λίγο. Ταιριάζει πώς θέλεις. Όλα ηλεκτρονικά βλέπω εδώ πέρα. Όλες οι ρυθμίσεις, τα πάντα. Λοιπόν, φρένο. Πατά το κουμπί πίσω, Ναι. Δεν μου λέει. Άμα θέλω να παίξω με τα paddle shifts. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνο manual. Μπορείς, αν θέλεις το κάνεις. Δηλαδή πατήσεις κάποιο αυτή, κατευθείαν γυρίζει full manual. Οπότε είναι ok. Αν θέλεις. Έχει καλή απόκριση. Πάρα πολύ. Το νιώθω πάρα πολύ φιλικό. Και πάρα πολύ συγγισμένο. Το νιώθω. Δεν είναι ούτε αμάν. Δεν ξέρω. Ευρωσπάσιμο. Δεν ξέρω γιατί. Χαλάρω, να πω. Έκατσα και έκατσα κουτί με στα μάξι. Νιώθω λες και είναι το δικό μου. Πάρα πολύ φιλική αίσθηση. Δεν νιώθω κάτι περίεργο. Πολύ ωραίο ήχο έχει. Ο ήχο είναι σου λέει. Δεν θες να το πηγαίνει σιγά. Έχει ένα μπασάκι έτσι ωραίο. Μ' αρέσει. Ωραίο, γλυκό. Γραμμικό άνοιγμα. Δεν είναι το αμάξι που θα σου δώσει, θα σου φύγουν, θα φας τα τζι σφαλιάρα, εννοείται. Δεν το πήρες για αυτή τη χρήση έτσι αλλιώς. Σου λέω για οικογένεια είναι υπέρ αρκετό. Ναι, ναι, είναι δηλαδή το αυτοκίνητο που θα κάνεις ταξίδι, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις την προσπέρασή σου. Άρα, μπράβο. Δεν θα σε πουλήσει. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά πιο πολύ το ευχαριστιέμαι στα 200 και πάνω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί εκεί που τερματίζουν κάποια αυτοκίνητα. Σανιδώνεις μία, κατεβάζεις ταχύτητα και αρχίζεις να δίνεις. Εκεί είναι τα κυβικά. Εκεί είναι τα κυβικά. Εκεί είναι η άπλα του. Ναι, ναι, ναι. Από τα 190-200 και μετά σου το ευχαριστές. Όχι ο πιο κάτω, πως δεν έχει τον νεύρο σου, το άνεμο κτλ. Ότι θα χαριστεί κάπου. Αλλά στα πιο ψηλά είναι πιο χαίρεση να μου. Λίγο να ανοίξουμε από Δευτέρα λίγο. Εμείς πολύ γρήγορα. Α, τώρα ανοίξουμε.
Α, χαμηλά βάρε. Ανοίγει ωραία, δηλαδή μετά από τα 140 έχεις και δίνει μετά. Σαν τη τρακίνη δεν έχει τέλος. Το δηλώνω, το επόμενο αυτοκίνητό μου θα είναι τη τρακίνη. Είναι άλλη αίσθηση, το, άλλο, άλλο. Το πατάς παντόφλα και δεν λες σάμι μου, φύγει η άμι. Τίποτα, τίποτα. Τι έχει γίνει τελευταία με τα κόκκινα αμάξια μας, έχετε πάρει φαλάκι όλοι με τα κόκκινα. Με έχετε ξεσχίσει το color grade. Κόβει το τιμόνι του πολύ. Ναι, μου φαίνεται ότι έχει τόσο αμάξι. Α, όχι, πίστεψέ με, κόβει πάρα πολύ το τιμόνι. Μια χαρά είναι και για μέσα στην πόλη του ακούω. Πολύ εύκολο οδήγητο. Ναι. Μου φαίνεται δηλαδή, λες και είναι... Είναι και το αυτόματο, ξέρεις, αυτή η ευκολία. Μαλακό. Σούπερ, πάρα πολύ καλό. Ναι, τόσο, τσάφ. Α, βρίσκει τόσο εύκολα. Ναι, 5,5 πόντους είμαστε. Σόφαρε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Πέτρο, να κάνουμε το κλείσιμό μας πατροπαράδοτα. Φύγαμε. Βασικά. Λοιπόν, επειδή το βλέπω ενθουσιασμένο και δεν έχει λόγια να πει μετά από αυτή τη βόλτα, τσεκάρετε και άλλα βίντεο εδώ πέρα. Η σεζόν πάει τρένο. Όπως είπαμε, 50 αποχρώσεις του κόκκινου. Δείτε εδώ πέρα και τα προηγούμενα που ανέβηκαν πριν κάποιες μέρες. Και τα λέμε στο επόμενο. Αν σας άρεσε η μπλούζα που φοράω, link στην περιγραφή με εκπτωτικό κωδικό. Εννοείται. Φιλιά πολλά.